πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ακόμα μία Δευτέρα Σήμερα 13 Οκτωβρίου του 2004 Και σήμερα είχα υπόψη μου Ως όφυλα μετά από μία επίσκεψη που έκανα επιτόπου Να σας κάνω μία εκπομπή αφιερωμένη στην Αμφίπολη Που όλοι γνωρίζουμε πλέον με μεγάλη βεβαιότητα δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει ακούσει για το ποια είναι η Αμφίπολη. Όλα αυτά βέβαια που συμβαίνουν εκεί στην Αμφίπολη συντείνουν σε αυτό και έχει γίνει εκ νέου όπως ήταν και στην αρχαιότητα ένας νέος πόλος έλξης. Αποφάσισα να κάνω αυτή την εκπομπή και θέλω να δώσω τις πολλές πολλές ευχαριστίες μου και να την αφιερώσω ως εκπομπή πρώτα απ' όλα στην προϊσταμένη της ΚΑΠΑΗΤΑ εφορίας που βρίσκεται στην περιοχή και που είναι η καθήλυνα αρμόδια εφορία για τις ανασκαφές που γίνονται στην Αμφίπολη. Την προϊσταμένη λοιπόν της εφορίας αυτής, την κυρία Κατερίνα Περιστέρη, η οποία σημειωτέων την ημέρα που πήγα επάνω, που ήταν 5 Οκτωβρίου του 2014 πριν δύο Κυριακές δηλαδή όχι χθες την προηγούμενη είχε την μεγάλη μεγάλη ευχαρίστηση από τη δική της την πλευρά και ακόμα μεγαλύτερη χαρά που έδωσε σε μας να είναι τόσο ανοιχτή απέναντι στο κοινό που έχει ενδιαφερθεί για το τι συμβαίνει εκεί στην περιοχή τους που βοήθησε καθοριστικά στο να καταλάβουν όλοι όσοι είχαν τη διάθεση και επισκέφθηκαν τον χώρο αυτό από οπουδήποτε και να ερχόντουσαν είτε ήταν εντόπιοι είτε ήταν κάτοικοι απομακρυσμένοι από την Αμφίπολη όπως ήμουν εγώ που ξεκίνησα από την Αθήνα για να ανέβω επάνω να επισκεφτώ το χώρο να μας ανοίξει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής που είναι γύρω από την Αμφίπολη καθώς επίσης και να αισθανθούμε ότι ήμασταν φιλοξενούμενοι τους και των Αμφιπολιτών αλλά και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας και της Κατερίνας Περιστέρη η οποία δημιούργησε τις συνθήκες για να νιώσουμε άνετα και να προσεγγίσουμε όσο ήταν το δυνατόν πιο κοντά στον λόφο καστά και να μπορούμε να έχουμε από την μεριά που φτάνει και ο δρόμος και που επιτρέπεται να έχεις μία άμεση οπτική, κοντινότερη επαφή με τον λόφο στον οποίο γίνονται οι ανασκαφές όσο γίνεται καλύτερα, όπως και έγινε οφείλουμε να τις δώσουμε τις πολλές πολλές ευχαριστίες μας. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν την ξέρω. Ε, δεν έτυχε να την δούμε και να την γνωρίσουμε σε εκείνη την επίσκεψη. Ενδεχομένω πάρα πολλοί από τους παρευρισκομένους να την ήξεραν από παλαιότερα ή μια και είναι και ντόπιοι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στην ίδια επίσκεψη που κάναμε κι εμείς εκείνη την ημέρα ε, μας διέθεσε και μία αρχαιολόγο η οποία οικειοθελώς προσφέρθηκε να μας περιηγηθεί όλους τους χώρους και η νεαρή Κική η οποία πολύ συναισθαλμένη και χαμηλών τόνων δεν ήθελε να προβάλλει τον εαυτό της γι' αυτό το λόγο ακριβώς μένω και στο μικρό της όνομα Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον πρόεδρο και αρχιφύλακα της εφορίας τον κύριο Αλέξανδρο Κοκλιαρίδη. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο Αμφιπόλεως, τον κύριο Κωνσταντίνο Μελίτο, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη για όλους όσους θα ερχόντουσαν χωρίς αυτοκίνητο εκεί, να διαθέσει ένα βαν του Δήμου για να μπορέσουν να περιηγηθούν μετακινούμενοι τους αρχαιολογικούς χώρους τους οποίους επισκεφθήκαμε στο σύνολο και επίσης να μην εξαιρέσουμε από τις ευχαριστίες βεβαίως και τον κύριο Δημήτρη, Δημήτρη ε, ε, Γριβελή ο οποίος οδήγησε το Βαν για να μπορέσει να μετακινηθεί ο κόσμος που δεν είχε δικό του μέσον και πρέπει να σημειώσουμε ότι τόσο η αρχαιολόγος όσο και ο οδηγός που ανέλαβε να οδηγήσει το Βαν το κάνανε οικία θελήση, το κάνανε προσφερόμενοι να μας διαθέσουν εκείνοι τους την Κυριακή και να μας διευκολύνουν στο να γνωρίσουμε τον τόπο τους έναν τόπο που είναι σαφές ότι τον αγαπάνε πάρα πολύ και πολύ καλά κάνουν και τους χαίρομαι ειλικρινά πάρα πολύ. Εγώ είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους ανεβαίνοντα επάνω στην Αμφίπολη. Ε, τους έχω όλους μέσα στην καρδιά μου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω διότι όλη αυτή η διαδικασία συντονισμού και ενός ανοίγματο που έγινε από τη μεριά ανθρώπων και κατοίκων και παραγόντων ή μη παραγόντων αλλά απλώς ενδιαφερομένων συμπολιτών μας της περιοχής να μπορέσουν να μας διευκολύνουν και να δώσουν ένα έναυσμα να πούν είμαστε εδώ θέλουμε να σας γνωρίσουμε τον τόπο μας θέλουμε να σας φέρουμε κοντά μας. Όσοι σκέφτεστε ότι θέλετε να έρθετε, ευχαριστώ. Θέλουμε να μας δηλώσετε το ενδιαφέρον σας. Και εμείς θα αναλάβουμε να οργανώσουμε το ποια μέρα μπορεί να γίνει μια συνάντηση στην Αμφίπολη. Να καταγράψουμε όλους όσους ενδιαφέρονταν να έρθουν και το κάνανε με έναν πάρα πάρα πολύ καλό και σωστό τρόπο διότι δεν είναι μία τυχαία εκδρομή πάμε να περάσουμε κάπου όμορφα σε μία παραλία ή να κάνουμε μία περιπατητική βόλτα επάνω σε μία βουνοκορφή. Ε, ήταν μία επίσκεψη ενός... Ε, 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 μια ομάδας ανθρώπων ε, ενός αρκετά μεγάλου αριθμού. Ξεπεράσαμε τους 50. Συν να λάβετε υπόψη σας και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι έτσι ή αλλιώ ασχέτως πληροφόρησης είχαν κανονίσει μέσα στο Σαββατοκύριακο να επισκεφθούν το χώρο και βρέθηκαν και επιπλέον άνθρωποι. Όταν λοιπόν γίνονται τέτοιες κινήσεις και αποφασίζεται να ανοίξουν οι αρχαιολογικοί χώροι και να διευκολυνθούν οι ταξιδιώτες επισκέπτες της περιοχής για να μπορέσουν να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία της ε, Αμφίπολης και να δουν ε, αρχαιολογικούς χώρους το μουσείο του, ε, της Αμφίπολης το οποίο είναι ένα αριστούργημα ένα εκπληκτικό μουσείο πάρα πάρα πολύ καλά διαρρυθμισμένο χωρισμένο σε ε, χρονολογικές ενότητες ε, χωρισμένο σε ανασκαφικά ευρήματα είναι ε, χάρμα οφθαλμών να μπαίνει κανένας μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, να τον βλέπει και ειλικρινά παίρνεις μαζί σου μέσα στη μνήμη σου όλα αυτά που είδες εκεί και λες μία φορά δεν σε φτάνει, θέλεις να ξαναπάς. Και δεύτερη φορά πάλι δεν σε φτάνει, πάλι θα θέλεις να ξαναπάς και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και σας το λέω αυτό με μεγάλη σιγουριά γιατί, ξέρετε γιατί Κάθε φορά βλέποντας κάτι εστιάζεις κάπου και στη συνέχεια αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι ότι ανακαλύπτεις ότι κάτι δεν είχες δει καλά κάτι άλλο σου έπεσε στην αντίληψη κάτι θέλεις να πας να ξαναδείς διότι αυτό σε έκανε να βάλεις σε μια διαδικασία σκέψης το νου σου και να κάνεις συνδυασμού και να ενδιαφερθείς να ξαναδείς κάτι συμπληρώνοντας την απορία και τη γνώση σου. Για μένα είχα την πολύ πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να γνωρίσω κάποιους ανθρώπους από κοντά με τους οποίους μιλούσα μέσα από το Facebook. Μέσα από το Facebook έγινε αυτή η πρόσκληση και εδώ οφείλω να δώσω τις πολλές πολλές ευχαριστίες μου σε αυτόν ο οποίος άνοιξε τη σελίδα τη συγκεκριμένη την οποία ονόμαζε Αμφίπολης Παγκαίων και κάποια δυσκολία εκείνη την ημέρα μπορεί να έτυχε να τον φέρει στην αδυναμία να παραστεί ανάμεσά μας έτσι δεν είχαμε την τύχη και τη χαρά να τον γνωρίσουμε από κοντά παρόλα αυτά όμως η κίνηση που έκανε ήταν πάρα πολύ όμορφη οπότε οφείλω να πω τις ευχαριστίες μου και στο Αμφίπολης Παγκαίων το πρόσωπο αυτό που έδωσε το, την εναρκτήρια όθηση στο να συντονιστούμε και να δημιουργηθεί αυτή η συνάντηση επίσης Θέλω να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά, σε καθαρά προσωπικό επίπεδο, την Πόπη Γαρούφα Χαριτονίδου, η οποία είναι κάτοικος στην Αμφίπολη και έλαβε πάρα πολύ ενεργό και καθοριστικό ρόλο σε όλο αυτόν τον συντονισμό στις εξηγήσεις στην, ε, συγκέντρωσή μας στο να μας δώσει οδηγίες είχε διαθέσει το τηλέφωνο της η κυρία αυτή για να ε, μας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα θα μπορούσε να μας προκύψει κατά τη διαδρόμη πηγαίνοντας προς τα εκεί ιδιαίτερα για όλους όσους εμάς δεν γνωρίζαμε πως να πάμε εάν δεν μας πήγαιναν κάποιοι άλλοι επίσης ε, θέλω να ευχαριστήσω και τη στέλνω και τα χαιρετίσματά μου ε, αν μας ακούει, αν δεν μας ακούει ε, σήμερα όταν θα γίνει πλέον δυνατή η εκπομπή να είναι και μαγνητοσκοπημένη θα τα δει τότε, θα τα ακούσει τότε τα χαιρετίσματα και τις ευχαριστίες βεβαίως όπως και οι υπόλοιποι ο Μάκης Κατής ένας καινούριο καινούριος φίλος α, ο οποίος α, βρέθηκε yeah. και αυτός εκεί ...μαζί με την Μαρία Χούκλη... ...επίσης μία καινούργια φίλη... ...δεν έχει καμία σχέση... Το, η ...ως ταυτοπροσωπεία με τη Μαρία Χούκλη... ...τη γνωστή που ξέρετε... ...πέραν το ότι είναι ε, ...είναι άλλη Μαρία Χούκλη... ...και αυτήν την ευχαριστώ πάρα πολύ... ...και χαίρομαι πάρα πολύ που τους γνώρισα... ...καθώς επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα και τον ευχαριστώ και για την παρέα και για την αλληλοσυμπλήρωση που είχαμε κατά τη διάρκεια της περιήγησης που κάναμε τον Παναγιώτη τον Πεγίδη που είναι από τα Ήβυρα μια περιοχή που είναι κοντά στην Αμφίπολη όλους τους λοιπόν την Πόπη, τον Παναγιώτη, τον Μάκη και τη Μαρία ως προσωπικούς φίλους πια τους ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία τους και για την παρέα τους και ε, υπόσχομαι ότι αναμένουμε και σε μία καινούργια συνάντηση με το που θα μας δοθεί η ευκαιρία. Έτσι να κλείσω εδώ τις ευχαριστίες για να προχωρήσω στο θέμα της σημερινής εκπομπής στην Αμφίπολη. Ε, η Αμφίπολης υπήρξε μία πόλη η οποία παλαιότερα δεν είχε το όνομα αυτό το όνομα αυτό το παίρνει αφότου ανέβηκαν οι Αθηναίοι εκεί και δημιούργησαν μία απικία για ευνόητους λόγους όλα αυτά γίνονται διότι η Αμφίπολης είναι ένα πάρα πολύ γνωστό σημείο μια πόλη η οποία βρίσκεται σε ένα πολύ καθοριστικό στρατηγικό σημείο της περιοχής περιτριγυρίζεται από τις τρεις πλευρές της από τον Στριμόνα καθώς γυρίζει ο Στριμώνας και έχει πάρει και το όνομά του ως ποταμός από τις ελικοειδείς πορείες που δημιουργεί κινούμενος μέσα στον κάμπο και κατά αυτόν τον τρόπο ε, περνάει από τη μία μεριά όπως κατεβαίνει προς τη θάλασσα από τα, ε, από τα ανατολικά της πόλης, ανεβαίνει πάνω βόρεια, κατεβαίνει νότια και συνεχίζει για να βγει στον θαλάσσιο χώρο πια. Η περιοχή κατά την αρχαία εποχή δεν ήταν έτσι όπως είναι σήμερα. Ε, ήταν ανάμεσα στην Αμφίπολη. Και, στην, και στον Λόφο Καστά ο οποίος ανακα, ανασκάπτεται σήμερα ε, υπήρχε μια πολύ μεγάλη λίμνη η οποία ονομαζόταν Εκερκινίτιδα αυτή λοιπόν ήταν πάρα πολύ κοντά στην περιοχή που είναι ο Λόφος Καστά σήμερα μάλιστα κάπου είχα διαβάσει ότι ε, υπολογίζανε ότι ο ο λόφος καστά σε σχέση με την ε, έκταση που έλαβε ε, ο τύμβος που έφτιαξαν εκεί και το και την προϋπάρχουσα mm. λίμνη την Κερκινίτιδα η ότι ένα μέρος της επιφάνειας ε, του λόφου πρέπει να βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια των νερών που είχε η λίμνη σε επίπεδο πιο μακριά μεν, αλλά είχαν μια τέτοια σχέση για να καταλάβετε. Ο χώρος των αρχαιολογικών περιοχών που είναι πολύ, μεγάλης, πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος εκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Η λίμνη αυτή λέγεται ότι είναι αυτή η οποία προσέφερε στο ναυτικό των Μακεδόνων την περίοδο που ξεκίνησε ο Μέγας Αλέξανδρος να εκστρατεύσει εναντίον των Περσών ότι ήτανε αυτή η κρυμμένη εσοχή η οποία βρισκόταν σε επαφή και επικοινωνία με τον ε, Στριμώνα αλλά κατά τέτοιο τρόπο που ακριβώς επειδή ναι μεν, ήταν πλωτός ο Στριμώνας και μπορούσαν να φτάσουν μέχρι εκεί ε, η, ε, η εσοχή του κόλπου που δημιουργούσε πιο εκεί ήταν ε, με τέτοιο τρόπο φυσιολογικά φτιαγμένοι που τους, προ... τους προσέφερε το προτέρημα να μπορούν να βάζουν τα καράβια τους μέσα και ο οποιοσδήποτε διερχόμενος να μην μπορεί να τα βλέπει φανταστείτε τι μεγάλο πλεονέκτημα είναι αυτό για μια ναυτική δύναμη παράλληλα εκεί κοντά βρίσκεται το Παγκαίον το Παγκαίον είναι γνωστό όπως το λέει και η μαρτυρία και πρέπει πάντοτε να δίνουμε σημασία στο τι είναι ακριβώς αυτό που διαλέγουν οι αρχαίοι Έλληνες να ονομάσουν που σημαίνει και μία άμεση σχέση με την ιδιότητά του. Το Παγκέον λοιπόν είναι το βουνό το οποίο περιέχει πάσα γη. Με αυτή την έννοια λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πολύτιμο ήταν για την εποχή μια και περιείχε κάθε τι από τα ορυκτά από εκεί βγάζανε πολύτιμα μέταλλα είναι γνωστό ότι βγάζανε χρυσό είναι γνωστό ότι βγάζανε άργυρο πάρα πολλά άλλα πολύτιμα μεταλλεύματα είναι γνωστό πλέον ότι το Παγκαίον περιέχει ουράνιο και άλλα και έτσι μπορείτε να φανταστείτε ότι έπαιξε ένα πάρα πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο για όσους το κατήχαν και για όσους το εποφθαλμιούσαν. Μέσα σε αυτό το πνεύμα λοιπόν κάποια στιγμή σκέφτηκαν και οι Αθηναίοι ότι θα ήταν καλό να το είχαν στην κατοχή τους. Αυτό συνέβη από τη χρονολόγηση του Λόφου Καστά έτσι όπως μας έχει πει ήδη σε κάποιες από τις προηγούμενες ανακοινώσεις της η κυρία Περιστέρη ως υπεύθυνη της ανασκαφής που γίνεται στο Λόφο Καστά ότι σε σχέση με το ανασκαπτόμενο οι Αθηναίοι ανεβαίνουν περίπου ένα αιώνα πριν από το γεγονότα που δημιούργησαν τις συνθήκες για να χτιστεί ο τύμβος στον λόφο Καστά. Είναι γνωστό ότι οι Αθηναίοι δώσανε μία μάχη στην Αμφίπολη την οποία αρχικά την έχασαν και το στο 422. Τα γεγονότα που φέρνουν το λόφο Καστά... Ε, είναι γύρω στο 325. Μάλιστα οι Αθηναίοι υπάρχει ένας μύθος που ε, λέγεται, ένας μύθος που αναφέρεται και αφορά τα ομυρικά χρόνια, στον βασιλιά Ρίσο. Ο βασιλιάς Ρίσος ε, ήταν ένας από τους πολύ ονομαστούς θράκες βασιλείς, όταν έγινε ε, όπως μας γράφει ο Όμηρος ε, στην Ηλιάδα ε, η εκστρατεία των Ελλήνων κατά της τρίας για να την καταλάβουν ο Ρίσος πήρε απόφαση να συμπαραταχθεί με, το, με τους Τρώες και έφυγε με δύο μεγάλα πανίσχυρα και πολύ πολύ γοργά, ζηλευτά, άσπρα, κατάλευκα σαν το χιόνι όπως περιγράφουν άλογα και πήγε στο πλευρό τους. Μάλιστα υπήρχε ένας χρησμός ο οποίος έλεγε το ότι ε, αν ε, τα άλογα του φάνε από το χορτάρι που φυτρώνει στην τρία και πιούν νερό από το ποτάμι της τότε η τρία δεν θα ιτηθεί και θα νικούσαν τους Έλληνες αυτό ως χρησμός είχε γίνει γνωστό και έτσι αποφασίζουν ο Διομήδης μαζί με τον Οδυσσέα το βράδυ που έχει φτάσει ο Ρίσος στο, στην Τρία να κάνουν μία επιχείρηση όπου ο Διομήδης σκοτώνει τον Ρίσο και ο Οδυσσέας κλέβει τα άλογα και τα φέρνει στο ελληνικό στρατόπεδο και από εκεί και ύστερα χαλάει πλέον ο χρησμός που έλεγε ότι εάν δεν είχαν προχωρήσει αυτά τα πράγματα βεβαίως θα κέρδιζαν οι τρώες ο Ρίσος στη συνέχεια θάβεται σε ένα μνημείο που του φτιάχνουν εκεί στην Τρία και καθώς περνάνε τα χρόνια, ενώ μιλάμε για μια ιστορία η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος της εποχής που κινήθηκαν οι Αθηναίοι για να ανέβουν στην Αμφίπολη, ε, τι κάνουν οι Αθηναίοι. Ξέρουν ότι είναι δύσκολο να πάνε και οι κάτοικοι να τους καλοδεχτούν. Προσπαθούν λοιπόν να τους δελεάσουν και κάνουν μια ε, επιχείρηση πηγαίνουν στην Τρία όπου κλέβουν ανοίγοντας το μνήμα του Ρίσου το, τα οστά του τα μεταφέρουν στην Αθήνα και μετά με πομπή ανεβαίνουν στην Αμφίπολη προσφέροντας τα οστά του βασιλιά που είχαν οι θράκες σε εκείνη την περιοχή ως ε, κατά κάποιο τρόπο ε, χειρονομία καλής θέλησης τα οστά του βασιλιά της περιοχής για να ταφούν στην γη του και να γίνουν αυτοί πιο εύκολα αποδεκτοί. Πάνω εκεί ξεκινάει να γίνει και η Αθηναϊκή Συμμαχία η οποία ε, έφερε αυτό το συμμαχικό ταμείο από τις 42 πόλεις κράτη όπου είχαν συνεισφέρει όλοι με τον οβολό τους βέβαια για να γίνει κάτι τέτοιο. Πάντοτε είχαν στο μυαλό τους το ότι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να τους προσφέρει το Παγκαίον με τα χρυσορυχία του και εκεί πλέον μας γίνεται γνωστό ότι οι εννέα πύλες όπως ήταν γνωστό το όνομα της περιοχής της Αμφίπολης, αλλάζει όνομα και οι Αθηναίοι το ονομάζουν Αμφίπολη. Αμφίπολη λεγόταν διότι και από τις δύο του, τις πλευρές ε, περιτριγυριζόταν από τον ε, Στριμώνα και βλέπει προς τον Στριμώνα. Αμφίπολης, πόλης δηλαδή την, την οποία μπορούσες να την δεις και από τις δύο πλευρές. Οι αρχαιολογικοί χώροι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντε ε, να δει κανένα πηγαίνοντα στην Αμφίπολη είναι πάρα πολύ Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάρα πολλέ ε, λεπτομέρειε που μπορεί να σταθεί κανένα ε, και σε αρχαία κλασικά ευρήματα ή βιζαντινά διότι έχει περάσει και ο Απόστολος Παύλος από την Αμφίπολη και όπως καταλαβαίνετε έχει χτιστεί και μια πάρα πολύ μεγάλη βασιλική η οποία υπάρχουν ακόμα ε, κάτι πολύ όμορφα ψηφίδωτά ε, μεγάλη έκταση με τα απομεινάρια από, το, από το συγκρότημα και τους ναούς που υπήρχαν εκεί ε, υπάρχει το αρχαίο γυμνάσιο το οποίο παίζει ένα πάρα πάρα πολύ ισχυρό και θεσμικό ρόλο για την κοινωνία αυτών των χρόνων και θα αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτό και βέβαια στο μουσείο όπου συγκεντρώνονται όλα τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται από τις γύρω ανασκαφές και έτσι ε, υπάρχει μία ελληνιστική οικία η οποία έχει βρεθεί από την πίσω μεριά του λόφου όπου είναι χτισμένη η Αμφίπολης. Η Αμφίπολης έχει ένα εξαιρετικό ε, δομημένο τείχος αριστετεχνικό, Δηλαδή καταλαβαίνει κανένας ότι ήταν ισχυρή πόλης, τα τείχη της είναι... Φαρδιά, είναι καλοδουλεμένοι οι δόμοι, ε, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από πάρα πολλές αρχαίες πόλεις οι οποίες είναι καλά προστατευμένες μέσα στα τείχη τους, έχουν ένα πάρα πολύ έξυπνο ε, εκτονοτικό σύστημα των νερών που μπορεί να δέχονται ούτω ώστε να μην εγκλωβίζουν νερά μέσα στα τείχη και να μην δημιουργούνται προβλήματα με πλημμύρες ε, έχουμε ένα μοναδικό έβριμα το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά των τυχών του, ε, της Αμφίπολης που ε, δεν έχω ξανακούσει να υπάρχει από, ιδιαίτερα από εκείνη την περίοδο ε, η πόλη μου από μια ξύλινη γέφυρα η οποία υπήρχε και ένωνε τον έναν από τους πύργους του αμυντικούς πύργους του τείχους και που περνάγανε κάνοντας μια διαδρομή ε, από τη μία μεριά τους τριμώναν στην άλλη, αλλάζαν οι όχθη και μπορούσαν να μετακινηθούν. Όλο αυτό, το γεφύρωμα, είναι στηριγμένο σε πασάλους εξαιρετικούς, οι οποίοι είναι είτε στρογγυλής διατομής είτε τετράγωνης διατομής, που καταλήγουν σε μύτες που είναι δουλεμένες για να είναι μιτερές, οξιές και από πάνω σε πολλές από αυτές είχαν βρεθεί ειδικά κατασκευασμένες σιδερένιες ή χάλκινες θήκες των εχμών για να προσαρμόζονται από πάνω και να μπορούν να γίνονται στηρίγματα του δαπέδου που δημιουργούσαν το πάτημα της γέφυρας. Υπάρχουν πάρα πολλά σήμερα. Έχω ανεβάσει φωτογραφίε από εκεί. Δυστυχώ δεν έχω την ικανότητα να σα δείξω με κάποιον άλλον τρόπο φωτογραφίε από εκεί. Είναι, αν μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα, ή είτε μέσα στο δικό μου χώρο στο Facebook, είτε μέσα στην ιστοσελίδα που γίνονται οι ανακοινώσει του σταθμού, τι έχω βάλει τι φωτογραφίε. Μπορείτε να τι δείτε. Και μπορείτε να καταλάβετε για το πόσο πολύ σημαντικά έργα μιλάμε και για το πόσο πολύ ε, σημαντικό παράγοντα έπαιζε η ίδια η πόλη από αρχιοτά των χρόνων και για, πολλές, ε, για πολλούς αιώνες. Είναι πρώτα πρώτα είναι στρατηγικό το σημείο στο σημείο που επιλέγεται να χτιστεί διότι ελέγχει το πέρασμα του Στριμώνα σε ένα καθοριστικό μέρος... θέλοντας κανένας να ταξιδέψει προς την Θράκη ή προς την Μακεδονία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να επανέλθω στα αρχαιολογικά ευρήματα... που έχουν ανασκαφεί και έχουν... ...φτάσει σε ένα σημείο που είναι πολύ προχωρημένα... ...θα αναφερθώ στην ανακάλυψη και αποκάλυψη του γυμνασίου... ...και θα σας μιλήσω λίγο για την εξάπλωση των θεσμών της γυμνασιαρχίας και εφηβείας... ...στην αρχαία Αθράκη και στην αρχαία Ελλάδα... Το γυμνάσιο αναμφίβολα ήταν ο κύριος θεσμός παιδείας και ελληνικότητας. Αποσκοπούσε στην σωματική και πνευματική αγωγή των νέων και ήταν στενά συνδεδεμένο με το θεσμό της εφηβείας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η στρατιωτική εκπαίδευση που αρχικά ήταν ο κύριος κυρίαρχος σκοπός του θεσμού της εφηβείας κατά την εξέλιξη του θεσμού παραχώρησε τη θέση της στη σωματική άσκηση και στην πνευματική αγωγή των εφήβων. Επικεφαλής αυτών ήταν ο γυμνασίαρχος. Σύμφωνα λοιπόν κατά την ερμηνεία του όρου στην αρχαιότητα ήταν ο άρχον του γυμνασίου και η γυμνασιαρχία ήταν άλλοτε αρχή, ήταν δηλαδή ένα αξίωμα ή άσκηση κρατικής υπηρεσίας και άλλοτε ήταν λειτουργία. Ιδιαίτερα κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, για το αξίωμα του γυμνασίουρχου αναζητούνταν όχι μόνο οι εντιμότεροι αλλά και οι πλέον γενναιόδοροι των πολιτών για να, αλάβουν, να αναλάβουν, τόσο την διοίκηση όσο και τον έλεγχο του γυμνασίου, όσο και την οργάνωση αγώνων, την αθλοθέτηση των επάθλων και πολλές φορές την κάλυψη και των δαπανών λειτουργίας του Ιδρύματος, δηλαδή να μπορούν να προμηθεύουν λάδι, να συντηρούν και να επεκτείνουν τις κτηριακές εγκαταστάσεις καθώς επίσης να μπορούν να καλύπτουν και τις αμοιβέ των διδασκάλων που δίδασκαν τότε τους έφηβους. Ο γυμνασίαρχος ήταν επίσης επιφορτισμένος και με τον έλεγχο την εποπτεία και την ουσιαστική διεύθυνση <Κι> του θεσμού της εφηβείας ενώ πάρα πολύ συχνά στις επιγραφές της περιοχής συναντούμε και έναν άλλον άρχοντα του εφηβείου, τον εφήβαρχο. Όπου λοιπόν εντοπίζουμε γυμνασίαρχο, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι εκεί πέρα υπήρχε ελληνικό γυμνάσιο στι εγκαταστάσει, του οποίου πιθανότατα λειτουργούσε και ο θεσμό τη εφηβεία. Σχετικά με τη γυμνασιαρχία στη Θράκη, από επεξεργασίε που έχουν γίνει σε επιγραφικά υλικά, διαπιστώθηκε ότι τα θρακικά παράλια ο θεσμός της γυμνασιαρχίας συναντάται τόσο την περίοδο των ελληνιστικών χρόνων, όσο όμως και των ρωμαϊκών. Κατά τους προχριστιανικούς αιώνες, σε επιγραφές εντοπίζουμε τον τίτλο του Γυμνασίου Αρχού στην Απολωνία, στην Οδυσσό και στην Παρευξήνια Μεσυμβρία. Κατά τη ρωμαϊκή εποχή μαρτυρείται ο θεσμός της Γυμνασιαρχίας στην Κάλατη, στην Διονυσούπολη, στη Μεσυμβρία, στην Οδυσσό και Τόμους. Στην Κάλατη πρέπει να υπήρχε γυμνάσιο από τα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ. σύμφωνα με το ψήφισμα του Δήμου του 1ου αιώνα μετά Χριστού αποφασίστηκε και το στεφάνωμα διαβίω του γυμνασίαρχου Απολωνίου για τις δαπάνες που είχε επομιστεί σχετικά με τη συντήρηση και επέκταση των κτηριακών του εγκαταστάσεων. Στην υπόλοιπη Θράκη ο θεσμός συναντάται στην Φιλιππούπολη, στην Συστό, Σύρις, Βέργη και Φίλιππη. Στην Αμφίπολη τώρα, η σχετική επιγραφή η οποία αναφέρεται στο θεσμό της Γυμνασιαρχίας είναι το διάταγμα του Φιλίππου του Πέμπτου, το οποίο εκδόθηκε κατά το 39 ο έτος της Βασιλείας του, δηλαδή το 183 π.Χ. Το διάταγμα αυτό εστάλλει σε όλες τις μακεδονικές πόλεις της εποχής εκείνης που διέθεταν γυμνάσιο για να προσταθούν και τα νέα καθήκοντα στους γυμνασίαρχους. Έτσι λοιπόν, έχουμε μία καταχώρηση η οποία ανακοινώνεται και ως διάταγμα απευθυνόμενο προς τους επιμελητές της βασιλικής εξουσίας οι οποίοι πρέπει να μεριμνήσουν για την καταχώρηση στο γυμνασιακό νόμο κάθε πόλης διατάξεων που αφορούσαν τους στεφανίτες αγώνες του μακεδονικού κράτους. Συνολικά από τα 18 σημεία της Θράκης όπου μαρτυρείται ότι υπήρξε ο θεσμός της Γυμνασιαρχίας οι 8 δηλαδή κάπου το 44% βρίσκονται στη Βόρεια Θράκη οι 4 το 22% στην Ανατολική Θράκη και οι 6 δηλαδή το 33% στη Νότια από τη χρονολογική άποψη η διάδοση του θεσμού της Γυμνασιαρχίας κλιμακώνεται από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως τον 3ο αιώνα μετά Χριστό. Η πλειοψηφία των επιγραφών 21 σε σύνολο το 33, δηλαδή το 69% ανήκει στη ρωμαϊκή εποχή και μόνο 8 επιγραφές, δηλαδή 26% ανήκουν στην ελληνιστική επιγραφή. Το γεγονός ε, τούτο βεβαίως είναι εκ πρώτης όψεως ε, μία υποδήλωση ότι υπάρχει ευρύτερη διάδοση του θεσμού κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Πιθανόν όμως αυτό να οφείλεται απλά στην ευρύτατη διάδοση της συνήθειας να τιμώνται οι γυμνασίαρχοι με τιμητικά ψηφίσματα, που είναι γεγονός ότι κατά την ρωμαϊκή εποχή τα η, η γυμνασιαρχία ουσιαστικά στηριζόνται στις προσφορές και στις ευεργεσίες των αξιωματούχων, αρχόντων ή πλωσίων πολιτών. Η πόλη τιμούσε με τιμητικά ψηφίσματα με ανέγερση αδριάντων, με στεφανώματα, με προεδρία σε αγώνε του πλούσιου, οι οποίοι αναλάμβαναν και το λειτουργήμα τη γυμνασιαρχία. Μην ξεχνάτε ότι, όπω προείπαμε, ε, αυτοί δίνανε και το χρήμα. Είναι λοιπόν φυσικό κατά τη διάρκεια της χρυσή εποχής του ευεργετισμού όπως χαρακτηρίζονται οι ρωμαϊκοί χρόνοι να αυξάνονται τα τιμητικά ψηφίσματα και έτσι να πληθώνει και η πληροφορίε μας σχετικά με το θεσμό της γυμνασίαρχία. Ο θεσμό τη γυμνασιαρχία επικράτησε ω επιτοπλίστων στι ελληνικέ απικιακέ πόλει. Οι 14 από τι 18 θέσει όπου μνημονεύεται ο, ο θεσμό τη γυμνασιαρχία είναι ιωνικέ, αιωλικέ και μεγαρικέ απικίε. Στη θρακική ενδοχώρα, ο θεσμό μαρτυρείται σε επιγραφή μια θρακική κόμη τη ε, Σπινοπάρας, αλλά και κατά του ρωμαϊκού χρόνου σε δύο ακόμα θρακικού οικισμού, την Σύρη και την Βέργη, στην περιοχή μεταξύ Νέστου και Στριμώνα. Εν τούτο βέβαια είναι ακόμα μία απόδειξη του πλήρους εξελινισμού των τόπιων κατοίκων της Θράκης κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Αν λάβουμε υπόψη μας επίσης και μία επιγραφή της Σερδικής, όπου μνημονεύεται η γυμνάσιο, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής παιδείας, το γυμνάσιο, άνθισε στην Θράκη, όχι μόνο στις ελληνικές Απικιακέ πόλεις και στις παλιές μακεδονικές απικίες, αλλά και στα φυλετικά κέντρα των θρακών, στις θρακικές κόμες και στους θρακικούς οικισμούς της ενδοχώρας. Τούτο έρχεται σε αντίθεση με την άποψη του Βεσελβίεφ, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι ελληνικοί θεσμοί διαδόθηκαν και επικράτησαν μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα και όχι σε κόμες οικισμούς μέσα στην θρακική ενδοχώρα. Αποσιάζει εντελώς ο θεσμός της γυμνασιαρχίας από τις Ρωμαϊκές Αμπικίες και μειονισίπια της Θράκης. Εκτός από την περίπτωση των Φιλίππων, που η Φίλιπποι βεβαίω. Είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση αφού επρόκειται για μια μακεδονική απικία η οποία μετά από τρει αιώνε ιστορία απικίστηκε από του Ρωμαίους. Αυτό έγινε το 42 π.Χ. Σχετικά με τα αξιώματα των γυμνασιαρχών οι επιγραφέ ελληνιστική εποχή μαρτυρούν γυμνασίαρχο, ο οποίο ήταν και ιερέα του βασιλιά, Σιστός, Ενώ κατά την ρωμαϊκή εποχή μαρτυρούνται γυμνασίαρχοι, οι οποίοι ήσαν ιερεί θεών. Οδυσσό, Διονυσόπολη, Αρχιερή, Θάσο Διονυσόπολη ή Αρχιερή του Κέσσαρα στη Βέργη. Έτσι, το γυμνάσιο αναδεικνύεται σε σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο, γιατί όχι μόνο ο χώρο του χρησιμεύε ω τόπο λατρεία, συστό, αλλά και γιατί οι άρχοντέ του σε αρκετέ περιπτώσει εκτελούνταν ταυτόχρονα εκτελούσαν ταυτόχρονα ιερατικά ή αρχιερατικά καθήκοντα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε μία και μόνο περίπτωση η αρχιεροσύνη αυτή των γυμνασιαρχών συνδέεται καθαρά με τη λατρεία του αυτοκράτορα. Σε πέντε πόλεις της Θράκης, Συστός, Φιλιππούπολη, συμβρία Σύρις, Βυζάντιο, ο γυμνασίαρχος εκτελεί και καθήκοντα αγωνοθέτη, πιθανότατα για αγώνες που τελούνταν μέσα στο χώρο του γυμνασίου όπως συνέβαινε και στο γυμνάσιο της Σιστού. Ανάμεσα στους γυμνασίαρχους της Ρωμαϊκής εποχής, στη Θράκη συναντούμε και δύο γυναίκες σε επιγραφές του Βυζαντίου. Οι γυναίκες γυμνασίαρχοι πρέπει να ήταν σύζυγοι ή κόρες γυμνασιαρχών που κληρονόμησαν τον θεσμό από τον πατέρα τους. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι από τους 22 γυμνασιάρχες που εμφανίζονταν στις επιγραφές ρωμαϊκής εποχής, η μισή δηλαδή, 11, έχουν κρωμαϊσμένα ονόματα και οι υπόλοιποι ελληνικά. Πιθανότατα μέσα από την απονομή της Ρωμαϊκής Πολιτείας οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες να επιδίωκαν να προσερετριστούν τις ηγετικές τάξεις των πόλεων των Ρωμαϊκών επαρχιών. Ασφαλώς, το γυμνάσιο υπό την διεύθυνση Ρωμαίου πολίτη συνέτεινε στην εδραίωση της Ρωμαϊκής εξουσίας. Ο θεσμός της εφηβείας στη Θράκη, Ποιο ήτανε. Το γυμνάσιο συνδεόταν συχνά με το θεσμό της εφηβείας αφού στις εγκαταστάσει του λάμβανε χώρα η εκπαίδευση των εφήβων. Η στρατιωτική εκπαίδευση ήταν ο κυρίαρχος σκοπός της εφηβείας, αρχικά, αρχικά στρατιωτική εκπαίδευση ήταν ο κυρίαρχος Α, αργότερα όμως παραχώρησε τη θέση της κατά την εξέλιξη του θεσμού στη σωματική άσκηση και στην πνευματική αγωγή. Έτσι, ο θεσμός της εφηβείας μετασχηματίστηκε σε ένα αθλητικό ίδρυμα όπου συνυπήρχαν οι πνευματικοί προσανατολισμοί. Σύμφωνα με τις επιγραφές, ο θεσμός της εφηβείας υπήρχε στην Οδυσσό, στη Διονυσόπολη, στην Αμφίπολη, το Βυζάντιο, την Καλύπολη, την Πέρινθο, στους Τόμους, την Θάσο και τους Φιλίππους. Από χρονολογική άποψη, η διάδοση του θεσμού της εφηβείας κλιμακώνεται από τον 4ο π.Χ. αιώνα μέχρι τον 3ο μετά Χριστό. Η πλειονότητα των επιγραφών, 12 σε σύνολο 17 χρονολογημένων επιγραφών, ανήκουν στη Ρωμαϊκή εποχή και πέντε, από τους, και στους, προ, στους αιώνες. Το γεγονός τούτο βεβαιώνει εκ πρώτης όψεως και υποδηλώνει την ευρύτερη διάδοση του θεσμού κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Πιθανώς όμως να οφείλεται απλά στη βαθμιαία επέκταση της χρήση των επιγραφών. Ο θεσμός της εφηβείας συναντάται στις ελληνικές απικιακές πόλεις. Δεν υπάρχουν μαρτυρίε για την λειτουργία του θεσμού στου στρακικού οικισμού και στι στρακικέ κόμε τη ενδοχώρα, ούτε και για τι ρωμαϊκέ απικίε και στα μουνικήπια. Ο θεσμό τη εφηβεία συναντάται βέβαια και στου Φιλίπου, πολύ πριν γίνει όμω αυτή η ρωμαϊκή απικία. Ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία είναι οι εφηβικοί κατάλογοι, κατάλογοι δηλαδή ονομάτων των εφήβων που ολοκλήρωναν την φήτησή του στον θεσμό. Από την Οδυσσό, η αρχαιολογική σκαμπάνη ανέσυρε 8 εφηβικούς καταλόγους, από τους οποίους ο καλύτερα διατηρημένος είναι αυτός που βρέθηκε στις ρωμαϊκές θέρμες. Εντυπωσιάζει η περίτεχνη διακόσμησή του και το αγωνιστικό περιεχόμενο των αναγλήφων, αλλά και η ποικιλία των ονομάτων των εφήβων. Συνολικά, επεξεργαζόμενοι τα ονόματα των εφηβικών καταλόγων της Οδυσσού διαπιστώνουμε ότι σε σύνολο 221 ονομάτων τα 167 είναι ελληνικά εκρωμαϊσμένα που σημαίνει κάπου γύρω στο 76% 18% είναι ρωμαϊκά που αντιστοιχεί σε ένα 8% και 12% είναι ασιατικής προέλευσης και 24% θρακικά 11% Έλληνες άπικοι λοιπόν Ρωμαίοι, Ασιάτες, Πάρικοι αλλά και ντόπιοι θράκες ήταν οι μετέχοντες του θεσμού της εφηβείας στην πόλη. Πολλά κοινά σημεία με τους εφηβικούς καταλόγους της Οδυσσού παρουσιάζουν ανάλογη επιγραφή ρωμαϊκής εποχής στην Διονυσόπολη διακοσμημένη με αγωνιστικές σκηνέ. πρόκειται για κατάλογο 30 εφήβων όπου και εδώ υπάρχουν μαζί ελληνικά, θρακικά, ρωμαϊκά και ασιατικής προέλευσης ονόματα σε διάφορα ποσοστά 5 εξελληνισμένα θρακικά ανθρωπονήμια 17% δηλαδή 3 ονόματα ασιατικής προέλευσης 10% και 2 ονόματα 7% Πόλος λοιπόν έλξης το εφηβείο των θρακικών παραλίων για τους Έλληνες απίκους αλλά και για τους ντόπιου θράκες, τους Ρωμαίους και Ασιάτες παρήκους. Να έρθουμε τώρα σχετικά με το γυμνάσιο στην ίδια την Αμφίπολη. Ο υπαρχιακός νόμος Αμφίπολης, εφηβαρχικός νόμος Αμφίπολης. Το γυμνάσιο ως γνωστό ήταν στενά συνδεδεμένο με το θυσμό της εφηβείας, αφού στις εγκαταστάσεις του λάμβανα χώρα η εκπαίδευση των εφήβων, ο θεσμός της εφηβείας, στην ελληνική αρχαιότητα ήταν ουσιαστικά η δημόσια οργανωμένη εκπαίδευση των εφήβων. Τα περιεχόμενα, η σκοπή και η διάρκεια της παρεχόμενης εκπαίδευσης διέφεραν από εποχή σε εποχή και από πόλη σε πόλη. Στο γυμνάσιο της Αμφίπολης ήταν οργανωμένη η εκπαίδευση των εφήβων το 1984 στη βόρεια στο του γυμνασίου της Αμφίπολης αποκαλύφθηκε από τον Δημήτρη Λαζαρίδη, τον γνωστό αρχαιολόγο, ο εφηβαρχικός νόμος, το σπουδαιότερο έβριμα σε όλο τον ελληνικό κόσμο σχετικά με την εφηβεία. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα είναι αδημοσίευτος και γι' αυτό θα αρκεστούμε στα λίγα στοιχεία που παρουσίαζαν κατά καιρούς, από την Καλλιόπη Λαζαρίδη, την κόρη του κυρίου Λαζαρίδη, η οποία ε, λόγω της συγγένειας αυτής έχει κρατήσει αυτήν την επιγραφή στα χέρια της με σκοπό τη μελέτη της επιγραφής. Αλλά αν σκεφτείτε πού βρισκόμαστε και από πού ξεκινάει αυτό, έχουν περάσει 30 χρόνια. Έχουμε 30 χρόνια δηλαδή με το να έχουμε ένα καταπληκτικό γνωστικό καταγραφικό αντικείμενο ήδη στον, στην επιφάνεια το ξέρουμε και ένας άνθρωπος δεν έχει κάνει ανακοίνωση περί τίνους πρόκειται έχει δώσει ψήγματα πληροφοριών σχετικά με αυτό και εκεί κανένας φτάνει στο σημείο να αναρωτιέται και να λέει μα καλά πόσο καιρό μπορεί να κρατάει κάποιος ένα τόσο σπουδαίο έβριμα στα χέρια του και να μην αποδίδει ό,τι είναι αυτό που έχει να του αποδώσει η μελέτη πάνω σε αυτό το πράγμα. Και επίσης, εύλογο και άξιον επορίας είναι το εξής. Έχουν συμπληρωθεί πόσα, 30 χρόνια από την εποχή που έχει συμβεί αυτό μέχρι σήμερα τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια έχουμε η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού την κυρία Λίνα Μενδώνη η κυρία Λίνα Μενδώνη δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει αντιληφθεί το τι έβριμα υπάρχει και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του και πόσο σημαντικό είναι αυτό το έβριμα, δεν κάνει τίποτα απέναντι σε μία εφιστά μενή της για να πιέσει την κατάσταση και να προωθηθεί το πράγμα. Πώς γίνεται δηλαδή, ε, μπορεί να περνάει απαρατήρητο ένα τέτοιο γεγονός, μπορεί να περνάει αδιάφορο, διότι όπως θα δούμε εδώ, πρόκειται για μία στήλη η οποία δίνει βασικότατες πληροφορίες για την περιοχή οι οποίες μάλιστα εικάζεται ότι μπορεί να αναφέρουν με βάση τα δεδομένα καταγραφής που γίνονται σε αυτές τις στήλες ακόμα και το ποιο είναι το κάθε ένα μέρος που αφορά την ευρύτερη περιοχή της Αμφίπολης μέχρι και του να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά από τότε τι ήταν αυτό, διότι έχει λεχθεί ότι ο Λόφος Καστά Ω αρχαιολογικό έβριμα δεν αναφέρεται πουθενά δεν ξέρουμε αν αναφέρεται όμως στην στήλη αν λάβουμε όμως υπόψη μας ότι στην στήλη αυτή αναφέρονται όλα τα σπουδαία έργα που βρισκόντουσαν στην περιοχή επικράτειάς τους μήπως είναι τελικά και ο λόφος Καστά γραμμένος εκεί πάνω και απλώς δεν μας το έχουν πει αναρωτιέμαι θα δείτε γιατί αναρωτιέμαι Τέλος πάντων, για να προχωρήσουμε σε αυτό που σας έλεγα, πρόκειται για ένα μοναδικό κείμενο 139 στίχων, το οποίο μας δίνει πλήθος πληροφοριών. Στο επάνω μέρος του εφηβαρχικού νόμου, σελία και εξέχουσα ταινία, είναι χαραγμένη η μακεδονική χρονολόγηση της επιγραφής, που ανήκει στο 21 π.Χ ή από μεταγενέστερες εκτιμήσεις στο 23 ή στο 22 π.Χ. Κάτω από την ταινία, μία ζώνη ανάγλυφη διακόσμησης περιλαμβάνει Αγγείο, Στεφάνη Ελιάς, Κλαδί Φίνικα, στελγίδα και πιθανόν δίσκο ή σφαίρα. Ο εφηβαρχικός νόμος κατά τον Ανασκαφέα περιέχει κωδικοποιημένους παλαιότερους σχετικούς νόμους, διατάξεις και βασιλικά διατάγματα. Όπως φαίνεται και από μία άλλη επιγραφή του Φιλίππου του Πέμπτου που βρέθηκε εκεί κοντά και είναι από τα αρχαιότερα κείμενα που έχουν αποκαλυφθεί στο γυμνάσιο πρέπει να είναι έτσι. Ο νόμος είναι έργος του εφηβάρχου αδέου, ευημέρου και μας δίνει πληροφορίες για την αγωγή των εφήβων τα ήθη της εποχής, τα αξιώματα την κοινωνική δομή της πόλης και, προσέξτε το αυτό, την τοπογραφία της. Ξεκινά με μία εισαγωγή η οποία αναφέρεται στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις του εφηβάρχου, του υπεύθυνου δηλαδή άρχοντα του θεσμού, την απογραφή των εφήβων, την επιβολή ποινών, τον έλεγχο του θεσμού από τους πολιτικούς άρχοντες. Μετά την εισαγωγή ο νόμος αναφέρεται στους διδάσκοντες του θεσμού συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ αυτών τον ποδοτρίβη τον ακοντιστή τον τοξότη τον πολοδαμαστή περιορίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης και την ενασχόληση των εφήβων με γυμνικά αγωνίσματα και επιπλέον με τις εξής δραστηριότητες το ξεύειν, ακοντίζειν, σφενδώναν, λιθαρίζειν, υπέβειν και ακοντίζειν αφ ύπου. Ο νόμος καθορίζει επίσης την υποχρεωτική συμμετοχή των εφήβων σε γυμνικούς αγώνες που οργανώνονται στο γυμνάσιο και τη συμμετοχή τους σε εφηβικούς αγώνες άλλων πόλεων. Τέλος, ο νόμος αναφέρεται στον έλεγχο της επιμέλειας και της ευκοσμίας των εφήβων στη διάρκεια του θεσμού, στην ενδυμασία και στην συμμετοχή τους σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι απουσιάζει από τον εφηβαρχικό νόμο κάθε αναφορά σε μη αθλητικές δραστηριότητες στο γυμνάσιο. Στον εφηβαρχικό νόμο δεν συναντάται ούτε ίχνος σοφιστών ή ρητόρων, ούτε γραμματοδιδάσκαλοι, ούτε μουσικοδιδάσκαλοι, αλλά παιδοτρίβες, ακοντιστής, τοξότης και πολοδαμαστής. Φαίνεται λοιπόν ότι ο θεσμός της εφηβείας στην Αμφίπολη απέβλεπε κύρια στην αθλητική και στρατιωτική προετοιμασία των εφήβων της πόλης και όχι στην πνευματική τους εκπαίδευση. Κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, είναι γεγονός ότι δεν υπήρχε προφανής λόγος για τη συνέχιση της στρατιωτικής ετοιμασίας των εφήβων. Παρόλα αυτά όμως, η στρατιωτική εκπαίδευση στο θεσμό της εφηβείας διατηρήθηκε ζωντανή και σε πολλές πόλεις έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο. Διαμέσω της στρατιωτικής εκπαίδευσης, η πόλη διαμόρφωνε τους άνδρες του μέλλοντος και τους πρίκιζε με αρετές όπως θάρρος, μαχητικότητα, τόλμη, υπακοή στους νόμους, ευεξία, ευκοσμία, ευταξία και φιλοπονία. Ο αθλητικός στρατιωτικός χαρακτήρας του γυμνασίου είναι ξεκάθαρος και στην Βέρεια όπως διαπιστώνεται από τον γυμνασιαρχιακό της νόμο. Όπως στην Βέρεια, έτσι και στην Αμφίπολη, είναι ορατός ο στόχος της ηθικής διαμόρφωσης των νέων μέσα σε έναν χώρο όπου είναι έντονη η συνύπαρξη στρατιωτικής και αθλητικής αγωγής. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ελληνική αθλητική θεσμή της γυμνασιαρχίας και της εφηβείας μεταλαμπαδεύτηκαν και ρίζωσαν και στη Θράκη εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα άλλα κέντρα του νότιου ελλαδικού χώρου. Στου θεσμούς αυτούς γυμνάσιο, γυμνασιαρχία, θεσμός εφηβείας, οι Έλληνες της Θράκης χρησιμοποιούσαν ως μέσο για τον εξελινισμό των ντόπιων κατοίκων. Από τους εφηβικούς καταλόγους καταδεικνύεται ότι το γυμνάσιο και το στάδιο ήταν πόλος έλξης όχι μόνο για τους Έλληνες απίκους, αλλά και για τους ντόπιου κάτοικους της περιοχής Έλληνες, άπικοι, ντόπιοι, θράκες, Ρωμαίοι και Ασιάτες, πάρικοι ασκούνταν στου ίδιου χώρου, γίνονταν δέκτε τη ίδια αγωγή, λάμβαναν μέρος στου ίδιου αγώνε με αποτέλεσμα να συσφίγγονται οι σχέσει του και να αμβλήνονται οι οποιασδήποτε πολιτικέ και κοινωνικέ διαφορές του. Χωρί αμφιβολία, τέλο, διαμέσου των αθλητικών αυτών θεσμών, οι Έλληνε όλη αυτή τη περιοχή προέβαλαν την εθνική του ταυτότητα και τον ελληνικό τους πολιτισμό χωρίς μα χωρίς καμία αμφιβολία. Έτσι λοιπόν, έχω να σας πω ότι θέλησα επί τούτου να σταθώ στο κείμενο αυτό που βρήκα που αναφέρεται στον γυμνασιαρχιακό νόμο τις οποίες πληροφορίες έχει καταγράψει ο κύριος Ευάγγελος Αλμπανίδης για να είμαι δίκαιος ως προς το κείμενο και τον ίδιο και να προχωρήσω σε ένα σχόλιο που βρήκα ακριβώς στηριζόμενο πάνω σε αυτή την επιγραφή. Αμφίπολη. Μία εξαφανισμένη σε εισαγωγικά επιγραφή το κλειδί για το μυστικό του τύμβου. Τι δεν λένε για αυτόν τον για αυτήν την επιγραφή. Υπάρχουν πολλές και διάφορες απόψεις αντιμαχόμενες μεταξύ αρχαιολόγων, ιστορικών, περί του ενίκου του Τίμβου Καστά και της χρονολόγησης αυτού. Μέσα λοιπόν στο πεδίο των αντιμαχωμένων απόψεων των αρχαιολόγων και των ιστορικών περί του ενίκου του Τίμβου Καστά και της χρονολόγησης αυτού, μια πληροφορία που έρχεται μέσω των δηλώσεων της κυρίας Περιστέρη έγινε την 5η 18 Σεπτεμβρίου του 2014. Φαίνεται πως αυτό ήταν για να τροφοδοτήσει μια καινούργια υπόθεση με καινούργια σενάρια. Η πληροφορία που έδωσε η κυρία Κατερίνα Περιστέρη φαίνεται πως κρύβει ένα μεγάλο μυστικό 30 χρόνων. 30 χρόνων, μπορείτε να το φανταστείτε, 30 χρόνων, ναι. Αναφέρομαι στα 30 χρόνια που υπάρχουν ε, στα χέρια, υπάρχει στα χέρια της κυρίας ε, Καλλιόψη Λαζαρίδη, η στείλει αυτή με αυτό το σημαντικό, τόσο πολύ σημαντικό ε, πληροφοριακό περιεχόμενο και το οποίο όμως έχει περάσει τόσο καιρό και δεν έχει γίνει γνωστό διότι ακόμα αναζητάτε αναζητάτε το ερευνητικό αποτέλεσμα τι είναι όμως αυτό το πράγμα που μπορεί να περάσει μετά από την πάροδο 30 χρόνων ως κάτι στα ψηλά. Μπορεί. Εδώ και 3-4 χρόνια στο παρασκήνιο της ανασκαφής της Αμφίπολης όταν κανένα σχεδόν δεν αναφερόταν στην κυρία Περιστέρη και πολλοί από τους σημερινούς όψιμους οι δήμονες δεν γνώριζαν καλά-καλά που βρίσκεται η Αμφίπολη αν τους ρωτούσες θα έλεγες τι είναι αυτή η επιγραφή ήταν ένα τυχαίο παράδειγμα το οποίο έφερε η κυρία Περιστέρη σε μια χρονική στιγμή που κανένας δεν έλεγε τίποτα για το λόφο καστά η ουσία είναι ότι η κυρία Περιστέρη δικαίως εάν ισχύουν αυτά που οικάζονται διαμαρτύρεται και πρέπει να τη συμπαρασταθούμε στην προκειμένη περίπτωση διότι όταν υπάρχει ένα τόσο πολύτιμο πληροφοριακό υλικό που δίνει τόσες πολλές πληροφορίες για την ιστορία της περιοχής της πόλης και για τα γνωστά σημεία που αφορούν είτε δραστηριότητες είτε θεσμούς είτε λειτουργίες, είτε δημόσια κτίρια, είτε πάρα πολύ σημαντικά κτίσματα τα οποία είναι γνωστά σε εκείνη την εποχή και κάπου έχουν καταγραφεί. όταν λοιπόν μιλάμε για το ένα από τα μεγαλύτερα ευρήματα μια ανασκαφής την οποία δεν την, περιμέναμε ούτε στον όνειρό που λένε, να υπάρχει ενδεχόμενο να βρίσκεται σε αυτή τη στήλη καταγεγραμμένη και να δίνει την πληροφορία τι είναι εκεί, και να μην λέγεται. Είναι ντροπή. Πάμε δηλαδή λίγο σαν μια παραβολική παραφθορά του τι θα μπορούσαμε να εννοήσουμε. Είναι ότι αν εκεί μέσα γράφεται ότι υπάρχει και στο λόφο καστά το τάδε πράγμα. Μπορεί ο Λόφος Καστά να μην υποδηλώνει ακριβώς την περιοχή στην οποία βρίσκεται ενώσο δεν έχει αποκαλυφθεί με ανασκαφική εργασία αλλά από την άλλη μεριά μπορεί κάποιος να ξέρει τι είναι αυτό που γυρεύει. Τελικά μήπως υπάρχει κάποιος που όντως ξέρει τι είναι αυτό που αναζητάμε σήμερα δεν είναι εύλογο το ερώτημα. Για σκεφτείτε κι εσείς. Ίσως η κυρία Περιστέρη να προσπάθησε να μιλήσει με αυτόν τον έμεσο τρόπο, διαμαρτυρώμενη το ότι αν έχουμε ένα τόσο πολύ πληρο... σημαντικό πληροφοριακό υλικό, για ποιο λόγο να μένει στα αζήτητα. Τελικά φτάνει στο σημείο και λες ότι τελικά όταν, όταν κάποιος αφήνει έτσι στα αζήτητα μία τόσο πολύ μεγάλη πληροφορία την αφήνει επειδή είναι αδαή, την αφήνει επειδή κάτι του ξεφεύγει, ή την αφήνει επειδή ξέρει ότι είναι πολύ σημαντική η πληροφορία. Δηλαδή, είναι σαν να οδηγούμαστε και να λέμε το ότι υπάρχουν κάποιοι που ενδεχομένω δεν θέλουν να τη βγάλουν αυτή την πληροφορία. Γιατί να σκεφτόμαστε έτσι, Είναι σωστό. Φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι είναι κάτι αντίστοιχο με το ότι κάποιο ξεκινάει δίκη να κληρονομικού δικαίου να έχει στα χέρια του ένα τόσο πολύ σημαντικό αρχαιολογικό έβριμα και το μεταφέρει λόγω του ότι το είχε συγγενή σου πιο πριν και το κρατάς εκεί δεσμευμένο χωρίς να δώσει την πολύτιμη πληροφόρηση αν μη τι άλλο δηλαδή θυμίζει λίγο κάτι από τους αιώνιες φοιτητέ που ναι αρχίζουν να λένε θα σπουδάσουν, θα σπουδάσουν και τελικά περνάνε τα χρόνια και πτυχίο δεν παίρνουν. Έτσι λοιπόν κατά τον ίδιο τρόπο δεν είναι εύλογο το να σκεφτεί κανένα στο ότι μήπως θα έπρεπε να αλλάξει αυτός ο θεσμός. Μήπως θα έπρεπε να διευρυνθεί λίγο και να ε, αυλυνθούν οι οποιασδήποτε σχέσεις αντιπαλότητας μεταξύ ε, κοινών συμφερόντων να το πω έτσι. Αλλά ε, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία για να σκεφτόμαστε το ότι να χρησιμοποιούμε μια δημόσια υπηρεσία ένα δημόσιο θεσμό προς προσωπικό όφελος με χρήματα του δημοσίου δηλαδή τι όταν δεν μπορείς να προχωρήσεις γρήγορα την έρευνα ή όταν κάπου φτάνεις να κολλάς τότε να υπάρχει η ευελιξία του νόμου που να σου λέει ότι τότε είσαι υποχρεωμένος να δημιουργήσεις τη σύσταση μιας ομάδας οργανωμένης, συνεργατικής συνεργαζόμενης και παράλληλα να δουλέψουν περισσότερα άτομα πάνω στο ίδιο αντικείμενο και να μην είναι ε, μονοφαί ενός για ποιο λόγο να το πάρει ως δόξα και ως έργο μόνο ένας τη στιγμή που για κάποιο λόγο φαίνεται να κολλάει αν κολλάει Δεν είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Όταν λέει μέσα ότι έχουμε περιγραφή της κοινωνικής δομής της πόλης και την τοπογραφία της, είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι έχουμε μία επιγραφή στην οποία πιθανόν να γίνεται αναφορά όχι μόνο των τοπονημείων όπως είναι αυτά καταγεγραμμένα από το 20 π.Χ αλλά και των σημαντικών κτισμάτων της πόλης, μνημεία, δημόσια κτίρια κλπ. Ένα τόσο πολύ μεγάλο έβριμα είναι δυνατόν να λείπει από μια τέτοια επιγραφή, που είναι τόσο πολύ κοντά στο, χώρο, στο χρόνο που έχει γίνει. Ε, οπωσδήποτε δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το σήμερα. Είναι σαν να λέγαμε, ας πούμε, το ότι κάποιος ξαφνικά ανακαλύπτει τη Θεσσαλονίκη βρίσκει και ένα τοπογραφικό τη, αλλά δεν αναφέρεται πουθενά ο Λευκός Πύργος ή ανακαλύπτει την Αθήνα και δεν αναφέρεται πουθενά ο βράχος της Ακρόπολης για σκεφτείτε το όλοι οι δήμονες σκεφτείτε το και από θέση εξουσίας και η σκεφτείτε το δεν πρέπει να κάνετε κάτι γι' αυτό βοηθήστε την κυρία Περιστέρη στο έργο της Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. το μικρό διάλειμμα συνεχίζουμε το αφιέρωμα στην Αμφίπολη και έχοντας μείνει να σκεφτούμε όλα τα προλεγόμενα σε σχέση με την πολύ πολύ σημαντική ύπαρξη αυτής της επιγραφής η οποία ουσιαστικά είναι σαν να οριοθετεί ένα τοπογραφικό με όλα τα σημαίνοντα σημεία της περιοχής να σας πω ότι ε, ως μη αναφερόμενο, μια και δεν είχε αναβρεθεί με τις καταγεγραμμένες πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε για κάποιον που θέλει να επισκεφτεί τον ευρύτερο χώρο της α, Αμφίπολης σημεία ενδιαφέροντος αρχαιολογικού που μπορεί να δει είναι το μουσείο, είναι το κτηριακό συγκρότημα κλασικών χρόνων είναι το μακρό τείχος, το θεσμοφόριο, είναι οι βυζαντινοί πύργοι που βρίσκονται στην περιοχή, η αρχαία γέφυρα, το ιερό της κλείους, το ιερό ατίος, το εσωτερικό μέρος των τείχων, την ε, κλασική οικία, το δυτικό ρωμαϊκό τείχος, το κτηριακό συγκρότημα ρωμαϊκών χρόνων, που επίσης ως συνέχεια μπορεί να επισκεφθεί και τους παλαιοχριστιανικούς ναούς που βρίσκονται στην περιοχή την ελληνιστική οικία, το γυμνάσιο τον προϊστορικό οικισμό και τον λόφο 133 είναι βεβαίω ο τύβος Καστά το ελληνιστικό νεκροταφείο το κλασικό νεκροταφείο Υπάρχει ο Μακεδονικός Τάφος 1 και ο Μακεδονικός Τάφος 2, το νεκροταφείο στο Καστρί και ο γνωστός, λέοντας, αμφιπόλεος, γνωστός ως επιτάφιο μνημείο. Θα σας αναφερθώ σε κάποια πράγματα σε σχέση με τα δρόμενα τώρα. Σκεφτείτε ότι ο λέοντας αυτός βρίσκεται στην... Δηλαδή, ο λόφος Καστά, σε σχέση με, με εκεί που βρίσκεται ο, η, η Αμφίπολη, βρίσκεται στα βόρεια της Αμφίπολης. Ο λέοντας βρίσκεται στα νότια της Αμφίπολης. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι ο Λέοντας πλέον είναι γνωστό ότι βρισκόταν πάνω στον, στην κορυφή του λόφου Καστά ως το επιστέγασμα του Τύμβου, βλέπουμε ότι υπάρχει μία μετακίνησή του η οποία όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι είναι εύλογο αυτό που θεωρώ εγώ να είναι και αυτό που θεωρεί και ο κάθε ένας επειδή ένας λέοντας είναι ενδεικτικότατο σημείο για το τι υποδεικνύει ότι υπάρχει από κάτω του κάποια χρονολογική στιγμή η οποία έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στα δρόμενα τα ιστορικά γεγονότα της εποχής αποφασίστηκε να αποδομηθεί και να μεταφερθεί πολύ μακρύτερα από το σημείο που υποδήλωνε ποιος ήταν ο λόγος που βρισκόταν εκεί ακριβώς για να χαθούν τα ίχνη αυτού που θέλανε να κρύψουν έτσι λοιπόν τον παίρνουνε τον περνάνε από την άλλη μεριά του ποταμού Στριμώνα και αυτός αρχίζει να αναφέρεται ως έβριμα την περίοδο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και μέσα στους βαλκανικούς πολέμους παράλληλα έχει αναφερθεί ότι επάνω στον Τύμβο Καστά έχουν πάει και έχουν βάλει μετά την μάχη της Καλύπολης που έχουν χάσει στα Δαρδανέλια η σύμμαχοι εναντί των Τούρκων και ο ε, κάνουν οχυρωματικά έργα επάνω στο, στο Τίμβο και εκεί έχουμε τις εκπληκτικές εκείνες φωτογραφίες οι οποίες ε, δείχνουν ότι κάνουν ορίγματα, κάνουν φυλάκια, ε, κάνουν ε, οχυρωματικά έργα οι φίλοι μας οι Άγγλοι και ξαφνικά φωτογραφίζονται, θα, σαν να λέγαμε ενίδη της εποχής, κρατώντας στα χέρια τους ε, κρανία ε, και εκτερίσματα. Δηλαδή την κάναν τη δουλίτσα τους στην περιοχή εκεί. Πέσανε πάνω σε αρχαία και εκτός του ότι... ...βρήκανε έναν έφημο τρόπο να το παίξουν σύγχρονοι ε, σεξπίρ... ...κρατώντας κρανία για να λένε to be or not to be... ...χασκογελώντας τις φωτογραφίες... ...παραδίπλα είχανε και τα ευρήματα. Τι ήταν ένα θέμα εδώ πέρα με την ελληνική πολιτεία... ...με τα ευρήματα τα οποία είναι γνωστό ότι έχουνε βγήκαν από φωτογραφίες δικές τους από εκείνη την περίοδο στο εξωτερικό. Διάφοροι δικοί μας θησαυροί κοσμούν δικά τους μουσεία και πολύ πολύ πρόσφατα στο Μόναχο έγινε μάλιστα και μια ένας πληστηριασμός με νομίσματα προσπόληση που είναι από την Αμφίπολη. Από την πολιτεία, αντίδραση, υπήρξε. Τα μαθαίνουμε εμείς. Έρχονται στην επιφάνεια με όποιον τρόπο έρχονται. Πάμε να απαιτήσουμε να μας τα δώσουν πίσω ως προϊόντα λαθρανασκαφής, αρχαιοκαπηλείας κλπ. Δεν πρέπει να το κάνουν. Πόσο δηλαδή υποτελείς θα συνεχίσουμε να είμαστε. Δική μας κληρονομιά είναι. Για να επιστρέψω στο, στο Λέοντα. Μάλλον πριν να επιστρέψω στο Λέοντα... Να, να σας θυμίσω το ότι έχουν βγει στην επιφάνεια φωτογραφίες μιας άλλης χρονολογικής περίοδου από την εποχή που είμαστε ε, υπό την κατοχή των ε, Βουλγάρων και των ε, Γερμανών. Α και τώρα που είπα Βουλγάρους να πάω ακόμα πιο πίσω ακόμα, ε, με συγχωρείτε πολύ και να πω ότι όταν οι Άγγλοι βρήκανε τον Λέοντα Σκόρπιο θελήσανε να τον μεταφέρουν και να τον πάρουν να τον πάνε στην Αγγλία. Ο λόγος που δεν τα κατάφεραν ήταν διότι απέναντί τους είχαν το βουλγάρικο πυροβολικό που τους πήρε χαμπάρι και τους έβαλε στο στόχαστρο και άρχισε να τους πυροβολαρχεί. Αυτό ήταν που έσωσε και το Λέοντα και δεν έφυγε από εδώ να βρίσκεται σε καμιά άλλη αίθουσα και Άκουσαν, άκουσαν όπως άκουγα σήμερα το πρωί στις ειδήσει στο ραδιόφωνο λόγω αυτής της κίνησης που έχει γίνει γιατί ζητάμε τα γλυπτά του Παρθενώνα και όχι τα μάρμαρα του Έλγιν, ούτε μάρμαρα είναι απλώς, είναι γλυπτά του Παρθενώνα τα οποία ανήκουν στον Παρθενώνα, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να έχουν ένα όνομα ενός κλέφτη διότι ο Ελγίνος από τα 16 του άρχισε να οργανώνει αυτή την ιστορία για να κλέψει από όπου μπορούσε ό,τι μπορούσε θα σας το κάνω με την ευκαιρία θα σας το κάνω μια εκπομπή αυτό για να δείτε ότι δεν ξεκινάει από εκεί ξεκινάει από τα μικρασιατικά παράλια πηγαίνοντας να πρωτοκλέψει ένα αντικείμενο το οποίο βρίσκεται μέσα στο ναό ενός Αγίου Γεωργίου μικρού αλλά γνωστού λοιπόν αυτός ο Ελγίνος δεν μπορεί να μας λένε σήμερα πολιτικά πρόσωπα της χώρας που βρίσκονται εν ενεργεία όπως ο κύριος Βενιζέλος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που είχε κάνει την πρόταση να κοιτάξουμε να έρθουμε σε μια συμφωνία με τους Εγγλέζους με πιο εύπεπτο τρόπο και να τους πούμε ότι αν μπορούν να μας δανείσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα για 100 χρόνια. Οι Εγγλέζοι βεβαίω δεν δέχτηκαν. Τώρα το για ποιο λόγο δεν δέχτηκαν δεν μπορώ να το εικάσω, αλλά είναι ντροπή μας να λέμε ως επίσημη πολιτεία ότι θέλουνε, θέλουμε να μας δανείσουν τα κλεμμένα μας. Για σκεφτείτε να ερχόταν μέσα στο σπίτι σας κάποιος κλέφτης, να σας έκλεβε καλά-καλά να τον ξέρατε ποιο ήταν και στη συνέχεια εσεί να τον παρακαλούσατε και να του λέγατε, ξέρει κάτι, μπορεί να μου τα δανείς για 100 χρόνια και μετά τα δικαιούσε, δικά σου είναι. Δεν ήταν ποτέ δικά μου. Μπράβο. Τι να πω. Τέλος πάντων, για να συνεχίσω την αναφορά μου στο θέμα μας, στο της Αμφίπολης, να πω για το Λέοντα. Ο Λέοντα αναστηλώθηκε το 1936 από φίλου τη Ελλάδο. Οι φίλοι τη Ελλάδος όπω μαρτυρά η βάση κάτω δεξιά του βάθρου πάνω στον οποίο έχουν εστεί στο Λέοντα, έγινε από του φίλου μα του Γάλλου. Μάλιστα, όλα του τα κομμάτια δεν βρέθηκαν τότε. Υπήρχαν κάτι κενά τα οποία έχουν βρεθεί στο Λόφο Καστά και αφορούν το, την πλάτη του Λέοντα. Ό,τι καινά λοιπόν υπήρχαν τότε, οι Γάλλοι για να μπορέσουν να ε, καλοποιήσουν το άγαλο του Λέοντα, ό,τι καινό υπήρχε το τσιμεντώσανε και το έχουν φέρει σε μια κατάσταση τέτοια που... Από μακριά δεν βλέπεις ας πούμε, το ότι του λείπει κάτι. Αν πας όμως κοντά, καταλαβαίνεις πολύ καλά το ότι κάποια του κομμάτια δεν είναι μάρμαρο. Μαζί με τον Λέοντα βρέθηκαν και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Πάρα πολλοί άλλοι δόμοι. Αυτό το πράγμα που ήθελα να σας πω είναι ότι... Ε, όλοι όσοι πήγαμε εκεί και παρατηρήσαμε από κοντά αυτούς τους δόμους, τους μαρμάρινους οι οποίοι είναι όπως κοιτάμε κατάματα το λέοντα είναι στα αριστερά σε κάποια άκρη του ανοιχτού χώρου εκεί που πηγαίνει προς κάτω από ένα δέντρο ε, στοιχισμένοι ε, όρθιοι στο πλάι έχουν σαφέστατα ε, σημάδια ότι είναι γλυπτοί και μάλιστα το εξαιρετικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι το ανάγλυφό τους είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο με αυτό που έχει η περιμετρική ζώνη του τείχου του ευρήματος στον λόφο καστά της στέψης. Όσοι έχετε δει φωτογραφίες από την στέψη του τείχους αυτού του εκπληκτικού τείχου του αρχαιολογικού ευρήματος στο Λόφο Καστά μπορεί να διαπιστώσει ότι μιλάμε για το ίδιο σχέδιο και μάλιστα κάποιοι από αυτούς στα πλαϊνά τους φαίνεται ότι είναι καλοδουλεμένοι θέλοντας να δώσουν ένα σχέδιο, ένα σχήμα καλλιτεχνικό που σημαίνει ότι εκεί που συμβαίνει αυτό το πράγμα ήταν τοποθετημένοι σε σημεία τα οποία βρισκόντουσαν σε ανοίγματα Ήτανε είτε δεξιά παρία είτε αριστερή παρία. Είδαμε με τα μάτια μας ότι υπάρχουν και από τις δύο πλευρές που σημαίνει ότι σαφώς πρόκειται για κάποιο άνοιγμα και υπήρχε μια συνέχεια απέναντι από τη μία μεριά και από την άλλη. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που παρατηρήσαμε. Το άλλο, το οποίο είναι επίσης πολύ πολύ ενδιαφέρον και εξαιρετικό θα έλεγε κανείς είναι ότι σε πάρα πάρα πολλούς από αυτούς οι οποίοι σημειωτέων δεν είναι μόνο δόμοι ε, ορθογόνοι ή παραλληλόγραμμοι αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα μέλη τα οποία έχουν είτε κάποια καμπύλωση είτε κάποιο άλλο σχέδιο που σημαίνει ότι μιλάμε για μία σύνθεση η οποία δεν ξέρουμε βέβαια πως ήτανε οι ειδικοί μπορεί να μας δώσουν μια τέτοια πληροφόρηση όταν θα έχουν πιο συγκροτημένα στοιχεία και συμμαζεμένα για να μπορούν να τα ελέγξουν και να μας πούν περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Αλλά το σημαντικό είναι το εξής, ότι είδαμε ότι πάρα, πολλούς, πάρα πολλοί από αυτούς τους δόμους είναι εγχάρακτοι με γράμματα, περιέχουν επιγραφές. Ε, σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να δούμε μονή σειρά γραφής, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δούμε μεγαλύτερα γράμματα ή μικρότερα γράμματα, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις υπάρχει και μία διάταξη γραμμάτων που έχουν εγχαραχθεί πάνω στους δόμους αυτούς, οι οποίοι έχουν μία περιστροφή περίεργη, δηλαδή θα έλεγε κανένας ας πούμε, ότι αν τους κοιτάξει έτσι λίγο από μακριά και απομονώσεις το βλέμμα σου από το να εστιαστείς μόνο σε κάθε ένα γράμμα αλλά προσπαθείς να τα ενώσεις όλα αυτά δημιουργούν μία περιστροφή η οποία μάλιστα δίνει την αίσθηση ανοίγματο σπήρας δηλαδή ξεκινάει από πιο κέντρο και μετά ανοίγει δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά αλλά σαφώς από τη στιγμή που βρίσκεις πάνω σε μαρμάρινους δόμους της αρχαίας εποχής κάποιες εγχαράξεις γραμμάτων ε, οπωσδήποτε αποτελεί κάτι ιδιαίτερο και ενδιαφέρον. Επίσης οι ειδικοί θα μπορούν να το λάβουν υπόψη τους και εμείς θα έχουμε την υπομονή να δούμε στο κατά πόσο μπορεί να είναι σχετιζόμενη με αυτό καθεαυτό την πρώτη ύπαρξη των δόμων σε χρήση ή μεταγενέστερη. Δεν ξέρουμε, και περιμένουμε και εμείς. Επίσης ε... δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε κάτι το οποίο πήρε το μάτι μου χτες Κυριακή 12 Οκτωβρίου του 2014 η εφημερίδα το παρόν της Κυριακής έχει ένα πεντάστιλο αρκετά φαρδί το οποίο πιάνει σχεδόν τη μισή σελίδα της εφημερίδας και αναφέρεται με τον εξής τίτλο στο εξής Αμφί όπως Αμφίπολης περίεργος ο ρόλος της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Άλτερ Έγκο κυρίας Άννας Παναγιοταρέα δεν θα σταθώ στο τι λέει ολόκληρη, ε, ολόκληρο το δημοσίευμα στην εφημερίδα. Θέλω όμως να κάνω την εξής παρατήρηση, διότι εδώ συμβαίνει το εξής: αναφέρει κάπου. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η σιδηρά κυρία του Υπό, αναφερόμενο στην κυρία Μενδώνη αυτό, ξέρει πολύ καλά να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία και να ελέγχει τα πάντα και τους πάντες, αφού, σε εισαγωγικά, οι υπουργοί παρέρχονται, αλλά η λίνα μένει, κλείνουν τα εισαγωγικά. Όπως λένε και οι ίδιοι, με στόχο τη διατήρηση της θέσης της και το χτίσιμο του πολιτικού της προφίλ ως υποθήκη για το μέλλον. Το καθήκον αυτό εξάλλου φαίνεται να έχει αναλάβει και η στενή φίλη τη Παύλα και όψιμα επικοινωνιολόγο του υπό Παύλα, κυρία Παναγιοταρέα, την ανιδιοτέλεια τη οποία δεν σταματά να προβάλλει η κυρία Μενδώνη. Η επικοινωνιολόγο κυρία Παναγιοταρέα αλωνίζει Παύλα, πάντα με ανιδιοτέλεια Παύλα, όλη την Ελλάδα. Παίρνει ενεργά μέρος σε υπηρεσιακές συσκέψεις έχει άποψη περί των πάντων αλήθεια έχει άποψη και για το λόγο για ποιο λόγο 30 χρόνια μία στήλη των πληροφοριών που δίνει από το γυμνάσιο για ποιο λόγο δεν έχει βγει στην επιφάνεια το αποτέλεσμα και το περιεχόμενό της μια και έχει επιπαντός επιστητού αναρωτιέμαι τώρα έτσι όπως το διαβάζω αυτόρμητα Και όμως συνεχίζει εδώ το άρθρο και λέει το εξής πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν διστάζει να επεμβαίνει και να προσβάλλει δημόσια και με άκομψο πολλές φορές τρόπο τους προϊσταμένους των εφοριών, ανοίγει παρένθεση, η σύσκεψη με τους προϊσταμένους υπηρεσιών στην Ρόδο τους άφησε τραυματικές εμπειρίες. Κλείνει παρένθεση τελεία. «Γιατί ποτέ προϊστάμενος δόκτορ αρχαιολογίας, ανασκαφέας, αντίθετα από κάθε δεοντολογία, προτού ακόμα τελειώσει την ανασκαφή της ημέρας και γράψει το ημερολόγιο, δέχεται εντολές από την αμυστή υπερτονισμένος της ανακοινώσης του υπό, επικοινωνιολόγο, κυρία Παναγιωταρέα, που διαχειρίζεται το αρχαιολογικό υλικό στον προσωπικό της ιστότοπο» ως πρώην σύζυγος αρχαιολόγου του κυρίου Παντερμαλή και δίνει συναντεύξεις τύπου ως κυβερνητική εκπρόσωπος του Τιμβού. Το ερώτημα είναι «Από πού αντλεί αυτό το δικαίωμα η κυρία Παναγιοταρέα» αναρωτάται η εφημερίδα μέσα στο άρθρο της αυτό. «Σίγουρα από την στενή σχέση της με την κυρία Μενδώνη» Ωστόσο, γιατί κανείς από όλους τους παραπάνω δεν βρέθηκε μέχρι τώρα να την βάλει στη θέση της. Ίσως γιατί και η ίδια φροντίζει να διαδίδει ότι βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τον Πρωθυπουργό. Παύλα, και ποιος είναι αυτός που θα τολμήσει να πάρει τον Πρωθυπουργό τηλέφωνο και να τον ρωτήσει αν είναι αλήθεια. Εδώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργό βιάστηκε να επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο και προτού καλά καλά ξεκινήσει η ανασκαφή, μόνο τον τάφο του Ινδού δεν του τάξανε οι ειδικές. Όπως όλα τα ευγενή και σοβαρά πράγματα σε αυτόν τον τόπο, έτσι και η αρχαιολογική μας κληρονομιά έγινε αντικείμενο λαϊκής κατανάλωσης και πολιτικής εκμετάλλευσης για χάρη της δήθεν ενημέρωση, για χάρη δήθεν της ενημέρωσης από τα ΜΜΕ. Η επικοινωνιακή διαχείριση της Αμφίπολης δεν άργησε να μετατρέψει ένα σημαντικό σοβαρό νέο σε αγοραίο reality. Έτσι, η αρχαιολογία προστέθηκε ως τηλεοπτική ειδικότητα μαζί με την οικονομολογία, την σεισμολογία κλπ. Ενώ κάθε τη χάρπαστος νεοέλληνας που δηλώνει αρχαιολόγος εμφανίζεται προκειμένου να μιλήσει ως εμπειρογνώμων στα τηλεοπτικά παράθυρα φροντίζοντας να παρουσιάσει άσχετες θεωρίες που εξάπτουν τη φαντασία του θεατή. Και ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις του ΙΠΟ δεν έχουν καταλήξει ακόμα πράγμα πολύ φυσικό αφού η σκαπάνη συνεχίζεται ενώ ο κάθε ένας νεοέλληνας αρχαιολογίζει στο γυαλί ανοίγει παρένθεση και λέει ενώ και οι αρχαιοκάπηλοι της περιοχής είχαν την τιμητική τους αφού οι δημοσιογράφοι τους έδωσαν βήμα να εκφράσουν και αυτή τη γνώμη τους και τα ανδραγαθήματά τους κλείνει η παρένθεση η ανασκαφέας του τύμβου έχασε την ψυχραιμία της αδιάζοντας όσους συναδέλφους της αρχαιολόγους διατύπωσαν διαφορετική ερμηνεία από ό,τι η ίδια για το μηνύο της Αφίπολης όπως η κυρία παλιά μελετήτρια του χώρου Καλλιόπη Λαζαρίδου και η κυρία καθηγήτρια η καθηγήτρια κυρία Παλαγκιά από την άλλη οι συνάδελφοι της κυρία Περιστέρη, αρχαιολόγοι και διάφοροι μηχανικοί, πρώην και υπηρεσιακοί παράγοντε και συνδικαλιστικοί φορεί δεν έχασαν την ευκαιρία να βγάλουν την μικροψυχία του εναντίον τη. Τελευταίο, το αμφίπλευρο τη υπερβολική προβολή του μνημείου από τα ΜΜΕ και του τοπικού άρχοντες και του τουριστικού παράγοντε ω αντικειμένο εμπορική εκμετάλλευση και αγοραία συναλλαγή αυτή τη φορά. με το που, έκατσα, ε, με το που έσκασαν μύτη οι σφίγγες και οι καριάτιδες, η αρχαιολογική αξία υποχώρησε μπροστά στην άνοδο τη τιμής των οικοπαίδων και στον αριθμό των τουριστών που περιμένουν να κατακλείσουν την περιοχή μετά την δήλωση του κοινοτάρχη της περιοχής ότι θα είναι υπερήφανο αν βρεθεί κάτι. Πολλά τα αμφί, τη Αμφίπολης, οι καριάτιδες και οι σφίγγες, όμως δύο. Ε, δεν ξέρω, ειλικρινά αυτό το πράγμα που θέλω να σας πω εγώ είναι το εξή δεν ταιριάζει αυτή η κυρία να είναι εκπρόσωπος αρχαιολογικών ανασκαφών. Πώς την αφήνουν και είναι εκεί. Αυτή είναι η εργασία που έχει να προσφέρει ως καθηγήτρια που έχει μία θέση να διδάσκει δημοσιογραφία τους φοιτητές της. Να παρεμβαίνει στο έργο των αρχαιολόγων, για ποιο λόγο. Δεν είχε τίποτα άλλο καλύτερο να κάνει. Δεν είμαι ο μόνος ο οποίος σχολιάζω αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι από μένα, οι οποίοι όχι απλώς τα σχολίαζαν, οι οποίοι λένε ευθαρσός και ευθέως ότι ενοχλούνται. Τι να σας πω. Δεν ξέρω τι να σας πω. Το δίκαιο πάντως είναι ότι πρέπει να αφήσουμε την ομάδα εργασίας της κυρίας Περιστέρη η οποία έχει αναλάβει όλη αυτή την βαρύτατη εργασία να φέρει εις πέρας την ε, ανασκαφή αυτή με την ησυχία της. Όπως εγώ βρέθηκα εκεί και πήγα και είπα ότι και στον απέναντι λόφο να πήγαινα να δω τον λόφο Καστά δεν θα με ενοχλούσε καθόλου, πάλι ευχαριστημένος θα ήμουν. Εγώ θα ήθελα να φτάσω μέχρι όποιο σημείο μπορούσα να φτάσω, στο δυνατότερο κοντινότερο, χωρίς να ενοχλήσω κανέναν από τους εργαζόμενους. Αυτό είναι η αξία και η αναγνώριση της συνεισφοράς, της υποστήριξης και της καλής διάθεσης των επισκεπτών απέναντι στους εργαζόμενους. Εκεί συνεισφέρεις πραγματικά, τους τονώνεις, τους τονίζεις και λες ότι πράγματι μπορεί να έχουν ένα αίρισμα να νιώσουν καλύτερα, να νιώσουν ότι ο κόσμος είναι μαζί τους, γιατί είναι μαζί τους. Εγώ θα έλεγα σε αντίθεση με αυτό που λέει και η εφημερίδα στο δημοσίευμα που σας διάβασα μόλις πριν, ότι ναι, ο κόσμος να πηγαίνει εκεί. Από όποιες μεριές μπορεί να μεταφέρεται και να πηγαίνει εκεί. Να πηγαίνει κόσμια, να πηγαίνει με ενδιαφέρον να μάθει την ιστορία του, να, να πηγαίνει με ενδιαφέρον να ξαναανοίξει τα φτερά του προς τον πολιτισμό και προς τις τέχνες και τις καλλιτεχνίες. Είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία αυτό να, μαγει, να μας γίνει ένα τεράστιο μάθημα και να δούμε ότι θα αρχίσουν να ξαναανοίγουν οι τέχνες σε αυτόν τον τόπο και μάλιστα εδώ θέλω να σας πω και κάτι το οποίο πήρα χαμπάρι ότι έγινε από μια διαμαρτυρία που την έχει υπογράψει το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων που ως συντομία αναφέρεται πεποθέ που απευθύνεται στον Υπουργό Παιδείας με μία επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία μάλιστα την είχαν βγάλει στην επιφάνεια και μας καλούσανε και εμάς να συνυπογράψουμε ενισχυτικά, για την εξαφάνιση του πολιτισμού και των πολιτιστικών προγραμμάτων από τις δομές του Υπουργείου Παιδείας, που θα το συντονίζουν στο εξή. με την λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λέει, λέει το εξής στο νέο οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας, ΠΙΔΕΛΤΑ υπαριθμών 114ΦΕΚ 181-29-8 του 2014, διαπιστώνουμε την εξαφάνιση του πολιτισμού και των πολιτιστικών προγραμμάτων από τις δομές του. Η μόνη αναφορά σε υποπερίπτωση παραγράφου είναι οι πολιτιστικέ και καλλιτεχνικέ εκδηλώσει. Δηλαδή, ο θεσμό των πολιτιστικών προγραμμάτων υποβαθμίζεται σε γιορτέ και παρουσιάσει από όπου λείπει η ουσία τη μακρόχρονη και σε βάθο διεργασία από του μαθητέ. Τα πολιτιστικά προγράμματα από την θεσμοθέτησή τους μέχρι σήμερα που εξαφανίζονται προωθούν τη συστηματική ενασχόληση μαθητικών ομάδων με όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού. Πρόκειται για προγράμματα με μακρά διάρκεια που σχεδιάζονται και υλοποιούνται προαιρετικά από εκπαιδευτικού και μαθητικέ ομάδε, σε συνεργασία με του υπεύθυνου πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων που τα συντονίζουν. Επισημένουμε ότι μόνο κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 υλοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα 16.761 πολιτιστικά προγράμματα σε 5.694 σχολικές μονάδες όπου ενεπλάκησαν εθελοντικά 31.636 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και 398.747 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων προτείνει τη δημιουργία ενός αυτοτελούς τμήματος σχολικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και αγωγής υγείας που θα συγκεντρώσει το σύνολο αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι πρέπει να αφορά όλους μας ως γονείς, ως ε, κατοίκους αυτής της χώρας, ως ενδιαφερόμενους για τον πολιτισμό μας. Ο πολιτισμός μας είναι ένα μέρος που αποκαλύπτεται αυτές τις μέρες και στην Αμφίπολη. Είδατε πόσο εξαιρετικό είναι αυτό το ψηφίδωτο το οποίο βγήκε στην επιφάνεια λέγεται ότι το βρήκανε την Πέμπτη μέχρι να ε, το καθαρίσουν να προετοιμαστούν να μπορέσουν να το ανακοινώσουν βγήκε σήμερα εξαιρετικό δεν είναι πολλοί βιάστηκαν να πούν κιόλας ότι αυτό δεν είναι εκεί πέρα αποκλείεται να είναι ο Μέγας Αλέξανδρος διότι ο ε, αρματοδρομέας ε, είναι γενιοφόρος και αυτή τη στιγμή είναι γενιοφόρος ε, δεν είναι Μακεδόνας είναι αστείο να μπαίνουμε μέσα σε μια τέτοια λογική. Ας καλέσουμε τον εαυτό μας να σκεφτεί λίγο παραπάνω και να σκεφτεί τι. Ότι και στον τάφο του Φίλιππου του Δεύτερου έχουμε ένα παρόμοιο άρμα το οποίο έχει έναν ίδιο αναβάτη με κάποιες διαφορές. Εκεί έχει όλο το φόντο, είναι έχει όλο το φόντο άσπρο και από την άλλη μεριά... Αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι ότι εκεί αρπάζει την Περσεφόνη και τρέχει για να φύγει κάτω από το έντρομο βλέμμα μιας γυναίκας η οποία είναι κάτω δεξιά από τη μεριά του, άρα, του, του άρματος ενώ εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μία ηρεμία, ένα μιλίχιο βλέμμα του Ερμή, ενός άλλου Θεού. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα στον Τύμβο... μέσα στο Λόμφο Καστά υπάρχει ένα ψηφιδωτό εξαιρετικής τέχνης, εξαιρετικής ε, χάρης οφθαλμών και ψυχής το οποίο μας το αποκάλυψε η εργαζόμενη ανασκαφική ομάδα και τις συμπαραστεκόμαστε στο έπακρο, αυτοί οι άνθρωποι εκεί να ξέρουν ότι όπως αγωνιούν αυτοί οι εργαζόμενοι εκεί μέσα, έτσι αγωνιούμε και εμείς, όχι μόνο για το τι θα βρουν, αλλά για το και να είναι καλά κάνοντας τις εργασίες αυτές που κάνουν. Τους συμπαραστεκόμαστε, είμαστε κοντά τους, θέλουμε να τους μεταφέρουμε αυτή μας την αγάπη και αυτή μας την συμπαράσταση. Δεν θέλουμε να τους παρενοχλεί ο υπό τον ρόλο του οποιοδήποτε έξω και από πάνω από αυτούς θέλουμε να είμαστε κι εμείς μακριά τους για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους όσο γίνεται καλύτερα χωρίς να τους ενοχλούμε και κοντά τους με τη σκέψη μας, με την καρδιά μας, στη σκέψη τους, στην καρδιά τους όπως είναι και αυτοί μέσα στη δική μας. Και να πω ότι εδώ έχουμε ότι ένας Θεός, μια θεότητα οδηγεί μια άλλη θεότητα κάπου πού σε έναν άλλο κόσμο ο Θεός Ερμής παίρνει ήρεμα και απαλά το άρμα αυτού που μέσα στο πολυπόστατο που έχει ως ιδιότητα ο Ερμής που είναι και ψυχοπομπός παίρνει την θεότητα που ορίζει τον άλλον κόσμο τον Πλούτανα και τον πηγαίνει κάπου... να συναντήσει κάποιον... θα μπορούσε να πει κανένας ότι... εδώ έχουμε το μυστήριο... σαν μία... διαδικασία... ενός... γάμου σε εισαγωγικά... υποδεχόμενο... μέσα στο σπίτι του... αυτόν... που έχει αφήσει τα εγκόσμια... και πάει στον άλλο κόσμο... και θα έλεγα κιόλας έτσι συνειρμικά, καθαρά συνειρμικά, δεν είμαι ειδικό, ούτε είμαι ειδήμων, απλά έτσι σκέφτομαι και μοιράζομαι τη σκέψη μου μαζί σας, ότι ακόμα και αυτή η σειρά που περιστοιχίζει αυτό το ψηφιδωτό με τις διπλές σβάστικες, οι οποίες είναι πανέμορφες και είναι ε, σύμβολα ενεργειακά καθαρά δίνουν κίνηση και ζωή και το ότι είναι διπλά μπορεί να συμβολίζουν ενδεχομένως και το γεγονός το ότι έχουμε την συνάντηση δύο μερών που βρίσκονται σε δύο διαφορετικές ζώσεις καταστάσεις σε αυτήν του άνω κόσμου και σε αυτήν του κάτω κόσμου επειδή ξέρουμε ότι ο συμβολισμός της Σβάστικας και ιερός είναι και δυναμικός είναι και δημιουργεί αυτή την ε, κίνηση της περιστροφής που φέρνει δύναμη μέσα έτσι λοιπόν δύναμη υπάρχει και στα εγκόσμια δύναμη υπάρχει και στον κόσμο του Πλούτωνα. Και όλο αυτό το πράγμα αποδίδεται με τόσα πολύ, τόσο πολύ όμορφα χρώματα. Ε, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Χαίρομαι ειλικρινά που υπάρχει αυτή η ανασκαφή. Χαίρομαι που αποκαλύφθηκε μια χρονική στιγμή που ζούμε όλοι εμείς και έχουμε την χαρά και την ευτυχία να μπορούμε να την παρακολουθούμε από κοντά, με όποιον τρόπο, είτε από κοντά μέσα από το σπίτι μας, είτε από κοντά όταν πηγαίνουμε επισκέπτες εκεί, είτε από κοντά μέσα από τις όποιες ειδήσει μας μεταφέρονται με τον όποιον τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό. Ζούμε σημαντικότατες στιγμές. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και έτσι για να κλείσω την εκπομπή σήμερα θα μου επιτρέψετε να ξαναδιαβάσω τις ευχαριστίες μου στα πρόσωπα που προτοανέφερα στην αρχή της εκπομπής. Και έτσι λοιπόν, πολύ πολύ ειλικρινά και με το χέρι μου στην καρδιά και με πολύ πολύ μεγάλη χαρά θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κατερίνα Περιστέρη η οποία ως προϊσταμένη της ΚΕΤΑ εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων Άνοιξε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους την α, ημέρα που ανεβήκαμε πάνω για να επισκεφθούμε την περιοχή τους. Την Κική, την αρχαιολόγο η οποία α, μας ξενάγησε σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους τους οποίους περιηγηθήκαμε. Τον πρόεδρο και αρχιφύλακα της περιοχής, τον κύριο Αλέξανδρο Κοχλιαρίδη τον Δήμαρχο Αμφιπόλεο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μελίτο, ο οποίο μα διέθεσε το βαν του Δήμου για να μετακινηθούν όλοι όσοι δεν είχαν δικό τους μέσο για να ακολουθήσουν την πομπή των αυτοκινήτων που δημιουργήσαμε για όσους ήμασταν εκεί πηγαίνοντας από αρχαιολογικό σημείο σε αρχαιολογικό σημείο καθώς επίσης και τον κύριο Δημήτρη ε, ε, Γρυβελή που ήταν ο οδηγός του ΒΑΝ και που προσφέρθηκε εκεί θελός να διαθέσει την Κυριακή του για να οδηγήσει και να διευκολύνει και βεβαίως τους υπόλοιπους θα τους ευχαριστήσω ακόμα μία φορά ως προσωπικούς μου φίλους την κυρία Πόπη Γαρούφα Χαριτονίδου τον κύριο Παναγιώτη Πεγίδη από τα Ήβυρα καθώς επίσης και τον κύριο Μάκη Κατή και την κυρία Μαρία Χούκλη Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα εκεί κοντά σας στο δικό σας τον τόπο στον δικό μας τον τόπο είναι ολονών μας αλλά έχετε την χαρά και την ευτυχία να μπορείτε να τον έχετε πιο κοντά σας και να τον επισκέφτεστε πιο κοντά σας, να είσαστε πιο κοντά στα δρόμενα τα σημαντικά και εύχομαι να έχουμε όλη η υγεία, να είμαστε γεροί και δυνατοί, να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε εναρμονισμένοι και συντονισμένοι στο να εκπέμπουμε τη βοήθειά μας σε αυτό το συνεργείο το οποίο επιτελεί τόσα πολλά πολλά πράγματα που μας κάνουν την καρδιά μας να χαίρεται όλο και περισσότερο. Καλές ανασκαφές, με υγεία, με ασφάλεια, με χαρά και χωρίς κανέναν εξακοντισμό ζήλιας και αντιπαλότητας από οπουδήποτε αλλού. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου, όσοι ήσασταν μαζί μου και με ακούσατε. Ελπίζω να μην σας κούρασα και ελπίζω να μην ήμουν δυσάρεστο για κάποια πράγματα που υπόθηκαν διότι πιστεύω ότι έπρεπε να υποθούν έτσι η ελιός δεν είναι για να κρύβουμε όπως έχει πει και η κυρία Περιστέρη να κλείσω με αυτό η πληροφορία και η γνώση δεν πρέπει να κρατιέται κλειστή πρέπει να μεταφέρετε και πρέπει να μεταφέρετε όχι μόνο στους ειδικού, αλλά πρέπει να μεταφέρετε και στο κοινό. Κυρία Περιστέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαστε καλά εσείς και ολόκληρη η ομάδα... η οποία συντελεί αυτό το σημαντικό έργο στην Αμφίπολη. Καλώς να ακούσουμε και τα επόμενα. Ό,τι και να είναι αυτό, όπως το έχω ξαναπεί... είτε είναι μέσα είτε είναι έξω... ολόκληρο αυτό το έβριμα είναι πραγματικά χρυσός για την Ελλάδα μας. Να είσαστε καλά. Καλό βράδυ.